Θρήνος και βουβός πόνος στην κηδεία του 46χρονου επιχειρηματία Γιάννη Μακρύ, που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τραγική φιγούρα, η σύζυγός του, Βικτόρια Καρίδα. Με τη θλίψη και τον πόνο ζωγραφισμένα στο πρόσωπό της, φτάνει στο νεκροταφείο Rookwood για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της. Ντυμένη απλά, φορά ένα μαύρο παντελόνι, ένα ίδιου χρώματος μπλουζάκι και στο χέρι της κρατά ένα μαύρο δερμάτινο. Το διακεκριμένο μοντέλο έχει τα μακριά ξανθά μαλλιά του πιασμένα σε μία πρόχειρη κοτσίδα. Είδε το Γιάννη νεκρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Ελλάδα, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Telegraph, που θέλει τη Βικτόρια Καρίδα να μετοικεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας για να μεγαλώσει τα παιδιά της στο σπίτι των γονιών του Μακρύ. Συντετριμμένος και ο πατέρας του εκλειπώντας, Στέλιος Μακρύς, καταγράφεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν Daily Telegraph και άλλα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης με ένα μπουκέτο λευκά τριαντάφυλλα για να αποχαιρετήσει το γιο του. Στο ίδιο κημητήριο όπου το 1980 είχε πει το τελευταίο αντίο στην κόρη του, που έφυγε από λευκαιμία. Είμαι τόσο αναστατωμένος. Είδα το γιο μου νεκρό. Ξέρεις τι να θάβει στο αίμα σου. Έχω χάσει δύο παιδιά. Τα είδα και τα δυο νεκρά. Έχω δει και τα δυο μου παιδιά να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου. Το παρόν στην κηδεία έδωσαν προκειμένου να συμπαρασταθούν στους γονείς και τη σύζυγό του, συγγενείς του επιχειρηματία, που έπεσε νεκρός σε ενέδρα θανάτου που του έστησε άγνωστος έξω από το σπίτι του στο πανόραμα της Βούλας. Τα σημάδια από τους πυροβολισμούς, 4 για την ακρίβεια. Το τζάμι τραυματίστηκε όλο. Δεν έχει πέσει όμως όπως βλέπετε, διότι ο επιχειρηματίας είχε τοποθετήσει πάνω στο τζάμι μια ειδική μεμβράνη και με αυτόν τον τρόπο έχει παραμείνει αυτή τη στιγμή το τζάμι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, αυτές είναι οι πρώτες 4 βολές που δέχτηκε ο επιχειρηματίας, που ουσιαστικά, Τατιάνα, οι εκτελεστές του κόψαν το νήμα της ζωής στον επιχειρηματία. Είναι από αυτές τις 4 βολές που ρίχνει ο δράστης, όπως είπαμε, ίσως γινόμαστε και κουραστικοί, οι λεγόμενες βολές ακινητοποίησης, παίζει ένα ρόλο αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω συχνά. Οι δύο ήδη έχουν βρει, όπως σας εξήγησα, τον Γιάννη Μακρύ. Ανοίγει την πόρτα του, δεν την έχει προλάβει να την κλείσει. Ανοίγει την πόρτα του, όπως είδαμε και στο βίντεο, αλλά ο επαγγελματίας δεν του αφήνει καμία ελπίδα. Προσπαθεί να κατευθυνθεί προς το σπίτι του ο Γιάννης Μακρύς. Προφανώς ενστικτώδη η κίνηση αυτή. Ο επαγγελματίας όμως δεν αφήνει ουδεμία ελπίδα στον άνθρωπο αυτό. Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ-καρέ την εμψυχρό δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρύ. Η ώρα είναι 9 και 4 λεπτά το βράδυ. Ο επιχειρηματίας, παρότι όπως έγινε γνωστό πηγαίνει στα εγγένεια της νέας του επιχείρησης, είναι ντυμένο σπορ. Φορά ένα τζιν, λευκά παπούτσια και ένα γκρι μπλουζάκι και κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του. Κρατάει ένα μαύρο τσαντάκι και το κινητό στο χέρι του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 46χρονος ήταν πάντα πολύ προσεκτικός. Εμφανιζόταν συνήθως μόνος του για λόγους ασφαλείας. Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις με την οικογένειά του για να την προστατέψει. Μόνος και το μοιραίο βράδυ. Ξεκλειδώνει από μακριά το αυτοκίνητο. Η κάμερα τον καταγράφει να γυρνά και να ρίχνει μια ματιά στο σπίτι. Φαίνεται σαν να κοιτάει την κάμερα που τον καταγράφει. Έπειτα συνεχίζει προς το αυτοκίνητο. Λίγο πριν ανοίξει την πόρτα, φαίνεται σαν κάτι να του τραβάει την προσοχή. Ίσως κάτι στο σημείο από που λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο δολοφόνος του. Τελικά μπαίνει στο αυτοκίνητο, αλλά δεν προλαβαίνει να κλείσει την πόρτα. Ξαφνικά εμφανίζεται από τη δεξιά μεριά του αυτοκίνητου ένας άνδρας με προτεταμένο το όπλο του. Πυροβολεί από το παράθυρο του συνοδηγού. 1, 2, 3, 4 φορές. Η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή. Ο 46χρονος βγαίνει έξω και παραπατώντας με πλάγια βήματα έρχεται σχεδόν τετ-α-τετ με τον εκτελεστή στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Τον κοιτά στο πρόσωπο που δεν είναι καλυμμένο, χωρίς όμως κάτι από τις κινήσεις του να προδώσει αν τον γνωρίζει ή όχι. Παραπατώντας και πάλι με πλάγια βήματα επιχειρεί να τρέξει μακριά. Δεν το καταφέρνει. 2 μέτρα πιο αριστερά πέφτει κάτω. Ο άγνωστος τον πλησιάζει και όταν πλέον ο επιχειρηματίας είναι εκτός της εμβέλειας της κάμερας, στέκεται από πάνω του και του δίνει τη χαριστική βολή.
Στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 46χρονος, η σύζυγός του, Βικτόρια Καρίδα, εμφανώς καταβεβλημένη, επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστραλία. Τηλεοπτικά συνεργεία Αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης δίνουν καθημερινά ανταποκρίσεις από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης. John Macris was sitting outside in his car when he was killed. Φανερά ενοχλημένη η Βικτόρια, μόλις αντικρίζει τις κάμερες, στρέφει το πρόσωπό της και μπαίνει γρήγορα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται να νιώθει ότι η βίλα του πανοράματος και η Ελλάδα δεν τη χωράνε πια.